Μέχρι τις 26 Αυγούστου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επιστημιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί, με μέσο όρο αιτήσεων της 50 σε καθημερινή βάση. Η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον. Ειδικά αυτή τη βδομάδα έχουμε πληθώρα αιτήσεων σε όλους τους Δήμους. Τις πρώτες εβδομάδες δεν το ήξερε μάλλον ο κόσμος ή προσπαθούσε να κάνει τις φορολογικές του δηλώσεις, να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Αλλά αυτή τη βδομάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, έχει ενημερωθεί ο κόσμος και έχουν γίνει πολλές αιτήσεις. Προχωράμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και με το ηλεκτρονικό σύστημα. Σήμερα είχαμε κάτι μικρό προβληματάκια, αλλά λύθηκαν αμέσως. Αυτό που πρέπει να πούμε το καινούριο είναι ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Έχει πάει δυνατότητα να γίνουν αιτήσεις 26 Αυγούστου. Μέχρι 26 Αυγούστου. Οπότε υπάρχει περιθώριο για όλους να κάνουν την αίτησή τους με ηρεμία. Όσον αφορά στα κριτήρια, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει το ατομικό του εισόδημα να είναι χαμηλότερο από 3.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με τα μέλη της οικογένειας. Για δύο άτομα πάμε στα 4.500 και προσαυξάνεται κατά 900 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο άτομο. Καταθέσεις πρέπει να είναι το πολύ διπλάσιες από το όριο αυτό, το εισοδηματικό. Και ακίνητη περιουσία είναι στις 115.000 για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 15.000 για κάθε επιπλέον άτομο. Αυτά είναι τα κριτήρια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα αυτό όσοι έχουν κάνει αίτηση μόνο για το πρόγραμμα στέγαση και επανένταξη που έχει ο Δήμος, το οποίο είναι ελάχιστα άτομα, όμως δεν έχουμε θέμα εκεί. Να σημειωθεί ότι τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα την κάνει το ΙΔΙΚΑ. Τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα την κάνει το ΙΔΙΚΑ, η υπηρεσία δηλαδή αυτή, συγκρίνοντας τα στοιχεία που έχει από το τάξης. Δεν την κάνουμε εμείς, ούτε εμπλεκόμαστε εκεί. Αν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ωφελουμένων που μπορούν να ενταχθούν και πληρούν τα κριτήρια, θα μπουν στο πρόγραμμα και το ποσό που αναλογεί στο πρόγραμμα για τη Μεσσηνία θα επιμεριστεί σε όσα άτομα μπουν στο πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι μπορούν να γίνουν 100.000 αιτήσεις. Όσοι μπουν και πληρούν τα κριτήρια επιμερίζεται το ποσό που έχει οριστεί, το οποίο είναι συγκεκριμένο, δεν αλλάζει.